Μαθαίνουμε κι αλλιώς. Σπάρτη, η ζωή στην πόλη. Η ζωή στη Σπάρτη δεν ήταν ίδια με τις ζωές στις άλλες πόλεις. Η πόλη έμοιαζε με στρατόπεδο και οι νόμοι ήταν αυστηροί. Τους νόμους τους έφτιαξε ο Λικούργος, ο οποίος ζήτησε να μην τους αλλάξουν ώσπου να γυρίσει από ένα μεγάλο ταξίδι. Έφυγε από τη Σπάρτη, αλλά δεν ξαναγύρισε ποτέ. Τα αγόρια μέχρι τα 7 τους χρόνια έμεναν στο σπίτι. Ύστερα, την εκπαίδευσή τους την αναλάμβανε η πόλη. Από μικρά έπρεπε να συνηθίσουν στη σκληρή ζωή και να μάθουν να ξεπερνούν τις δυσκολίες. Μάθαιναν γραφή, ανάγνωση, μουσική και χορό. Ακόμη μάθαιναν την πολεμική τέχνη. Έμεναν σε σκηνές και έτρωγαν όλοι μαζί. Αγαπημένο τους φαγητό ήταν ο μέλας ζωμός. Οι Σπαρτιάτες κατάφεραν έτσι να έχουν αγάπη μεταξύ τους και δημιούργησαν τον πιο ισχυρό στρατό της εποχής εκείνης. Για πολλά χρόνια η σπαρτιατική φάλαγγα ήταν ανίκητη. Με τον ίδιο τρόπο μορφώνονταν και τα κορίτσια, τα οποία, όπως και τα αγόρια, ασκούνταν στα γυμναστήρια, φορούσαν κοντά φορέματα και έπαιρναν μέρος σε όλες τις γιορτές και τις εκδηλώσεις. Έτσι, θα έπλαθαν γερό σώμα για να γίνουν άξιες μητέρες. Τα χρήματα στη Σπάρτη ήταν σιδερένια και είχαν μικρή αξία. Χρειαζόταν αρκετά για να αγοράσουν κάποιο προϊόν. Γενικά οι Σπαρτιάτες δεν αγαπούσαν την πολυτέλεια στη ζωή. Ένιωθαν περήφανοι για την καταγωγή τους και έμειναν ξακουστοί για τη φιλοπατρία και την ανδρεία τους.